Το σηκώτη είναι ένα πολύπλοκο όργανο, το οποίο εμπλέκεται σε πάρα πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα βιοχημικό εργαστήριο του οργανισμού μας. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο όργανο μετά το δέρμα και είναι γνωστό ως φίλτρο του οργανισμού. Η κακή οικολογία και διατροφή, το αλκοόλ και τα φάρμακα είναι αυτά που καταστρέφουν το σηκώτη μας και πολύ συχνά δημιουργούν πολλά χρόνια προβλήματα. Τα καλά νέα είναι ότι το σηκώτη έχει τη δυνατότητα της αυτοεπιδιόρθωσης, που όταν το σηκώτη αρχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα, μας στέλνει ειδικά σήματα. Το σηκώτη είναι ικανό να εξουδετερώσει και να αφαιρέσει όχι μόνο τις ουσίες που έχουν εισέλθει στο σώμα μέσω της διατροφής, αλλά και αυτές που έχουν σχηματιστεί στο σώμα κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα προειδοποιητικά σημάδια που μας στέλνει το σηκώτη, τα οποία δεν πρέπει να αγνοήσετε. Αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω σημάδια, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε. Απλά να τα δώσετε σημασία. Γι' αυτό μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Το βίντεο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Καθημερινά το σηκώτη φιλτράρει πάνω από 2.000 λίτρα αίματος. Ο ρόλος του είναι να ξεχωρίσει τα θρεπτικά συστατικά από τις βλαβερές ουσίες. Όταν ο αριθμός των τοξικών ουσιών αρχίζει να υπερβαίνει το φυσιολογικό, τότε μειώνεται η αποδοτικότητά του και το έργο του καθιστάται ακόμα πιο δύσκολο. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των τοξικών ουσιών εισέρχονται στο σώμα μέσω της τροφής και του αλκοόλ. Πώς μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχει κάποια διαταραχή στη λειτουργία του ύπατος? Το πρώτο σημάδι είναι η ενοχλητική αίσθηση στο πάνω μέρος της κοιλιάς. Όταν υπάρχει φλεγμονή ή βλάβη στο σηκώτη, επηρεάζεται η λειτουργία του και επομένως εκδηλώνεται πόνος, ο οποίος γίνεται αισθητός ψηλά και δεξιά στην κοιλιακή χώρα. Ο πόνος που προέρχεται από το σηκώτη συχνά αντανακλά στην πλάτη, στον ώμο ή κεντρικά στην κοιλιά. Τα αυξημένα υπατικά ένζημα, γνωστά ως τρανσαμινάσες, μπορεί να αποτελέσουν ένα σημάδι δυσλειτουργίας του ύπατος. Οι αιτίες που μπορεί να αυξάνονται αυτά τα ένζημα συνήθως είναι η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, ακόμα και το λίπος στο σηκώτη. Αν στις εξετάσεις αίματος εντοπίσετε αυξημένους τους δείκτες υπατικών ενζήμων, είναι ένας λόγος να επισκεφτείτε έναν ειδικό υγείας για να εντοπίσετε την αιτία που συμβαίνει αυτό. Η υγεία του ύπατος επηρεάζεται πολύ έντονα από ιούς και συγκεκριμένα από τον ιό της υπατίτιδας. Τα συμπτώματα αυτού του ιού μπορεί να μην εκδηλώνονται και ένα άτομο μπορεί να είναι φορέας για πάρα πολλά χρόνια. Όταν το σηκώτη προσβάλλεται από ιό, δημιουργείται φλεγμονή και χρόνια μειωμένη λειτουργία. Η υπατίτιδα C μερικές φορές συνδέεται και με την αύξηση των τρανσαμινασών. Γι' αυτό, αν εντοπίσετε αυξημένους αυτούς τους δείκτες, να συμβουλευτείτε έναν ειδικό υγείας για περαιτέρω διερεύνηση. Άλλο ένα σημάδι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υπατική νόσο είναι η λιπόδης διήθηση, δηλαδή λίπος στο σηκώτη. Το υπερβολικό βάρος μπορεί να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, επειδή η αποθήκευση περιττού λίπους συνήθως συνοδεύεται από διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιπόδης ύπαρ. Το λιπόδης ύπαρ καταστρέφει τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό συμβαίνει επειδή εμποδίζει την απομάκρυση των τοξινών και την παραγωγή χολής για το πεπτικό σύστημα. Όταν το ύπαρ δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα αποτελεσματικά, θέτει τον οργανισμό σε κίνδυνο για άλλα προβλήματα σε όλο το σώμα. Η θεραπεία για το λιπόδης ύπαρ είναι η άσκηση και η τροποποίηση της διατροφής. Θα έχετε ακούσει ότι η κατανάλωση του αλκοόλ έως και 20 γραμμάρια είναι ακίνδυνη. Αυτό σε ένα μέρος ισχύει. Προϋπόθεση είναι ένα υγιές σηκώτη το οποίο είναι ικανό αποτελεσματικά να απομακρύνει τις τοξικές ουσίες οι οποίες δημιουργούνται κατά την αποσύνθεση της αλκοόλης. Αλλά στην κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων, μακροχρόνια υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για κύρωση του ύπατος. Όταν το αλκοόλ εισέρχεται στον οργανισμό, μέσω του αίματος φτάνει στο σηκώτη, το οποίο διαθέτει κατάλληλα ένζημα τα οποία αποσυνθέτουν την αλκοόλη. Για τον οργανισμό η αλκοόλη είναι δηλητηριώδης ουσία, την οποία το σηκώτη πρέπει να την αποβάλει. Όταν η ποσότητα αλκοόλης είναι μεγάλη, τότε το σηκώτη δεν προλαβαίνει να την αποβάλει και αναγκαστικά ένα μέρος της φτάνει σε άλλα όργανα του σώματος. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι όταν το σηκώτη αποσυνθέτει την αλκοόλη, δημιουργούνται τοξικές ουσίες, οι οποίες βλάπτουν τα ίδια του τα κύτταρα.
Ένα σύμπτωμα το οποίο είναι αρκετά συχνό και υποδηλώνει διαταραχή στη λειτουργία του ύπατος είναι η αυξημένη κόπωση, η αδυναμία, η μειωμένη παραγωγικότητα και το αίσθημα απάθειας. Αν έχετε αυτά τα συμπτώματα, μην αγνοήσετε να ελέγξετε την υπατική λειτουργία. Τα παραπάνω επηρεάζουν όχι μόνο τη γενική υγεία, αλλά και το επίπεδο της ευεξίας που θα έχετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μείωση των νοητικών ικανοτήτων όπως μνήμη μπορεί να είναι σημάδι ότι το σηκώτη δεν καταφέρει να αποβάλει έγκαιρα τις τοξίνες από τον οργανισμό. Επίσης, η έλλειψη συγκέντρωση της προσοχής θα μπορούσε να αποτελεί σημάδι. Όπως είπαμε, η λειτουργία του ύπατος είναι να εξουδετερώνει τις τοξίνες. Όταν αυτό δεν το καταφέρνει στο 100%, τότε στη ροή του αίματος εισέρχεται ένα μέρος των τοξινών, οι οποίες κυκλοφορούν σε όλο το σώμα. Σε συνδυασμό με αργό μεταβολισμό ή την έλλειψη ενέργειας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια κόπωση, η οποία επηρεάζει αρνητικά την πνευματική διάβγεια. Όταν το σηκώτη είναι υπερφορτωμένο, ο μεταβολικός ρυθμός επιβραδύνεται, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή πέψη, δυσκυλιότητα, ακόμα και πόνο στην κοιλιά. Επίσης παρατηρείται στασιμότητα της χολής, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία της πέψης. Μπορεί να αρχίσετε να παίρνετε υπερβολικό βάρος, επειδή με την ανεπάρκεια της χολής ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να αφομοιώσει σωστά τα λίπη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η ποιοτική χολή καταστρέφει την παθογόνα μικροχλωρίδα του εντέρου, τους μύκητες και τα παράσιτα. Γι' αυτό η αποκατάσταση λειτουργίας του ύπατος και του πεπτικού συστήματος είναι άκρο σημαντική υπόθεση. Η ναυτία και τάση προς εμετό, ειδικά όταν τρώτε λιπαρές τροφές, είναι άλλο ένα σημάδι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σηκώτη. Μην το αγνοήσετε, ελέγξτε το σηκώτη σας και την κατάσταση της χολής. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο σηκώτη, όπως τα αντιβιωτικά, αλλά και μερικά παυσίπονα όπως η παρακεταμόλη. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν παίρνουμε πολύ μεγάλη δόση. Μην λαμβάνετε ποτέ φάρμακα χωρίς να έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες. Αν παρατηρείτε δυσάρεστη οσμή του σώματος, μπορεί να είναι σημάδι της λειτουργίας του ύπατος. Πολύ πιθανόν το σηκώτη να είναι υπερφορτωμένο με τοξίνες. Το σώμα έχει πάψει να αφαιρεί τις επιβλαβές ουσίες και αρχίζει να τις συσσωρεύει στους ιστούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσάρεστης οσμής του σώματος και του υδρώτα. Η κακοσμία του στόματος μπορεί να δείχνει πολλά προβλήματα υγείας, όπως γαστρίτιδα ή τεριδόνα, αλλά μπορεί να είναι και σημάδι υπατικής βλάβης. Η κακοσμία του στόματος στην υπατική ανεπάρκεια είναι επίσης γνωστή ως υπατική δυσοσμία. Άλλο ένα εμφανές σημάδι το οποίο μας δείχνει την υπατική διαταραχή είναι η κατάσταση της επιδερμίδας. Πάρα πολλοί ειδικοί υγείας γνωρίζουν ότι η υγεία της επιδερμίδας σχετίζεται με την υγεία του ύπατος. Όταν το σηκώτη δεν λειτουργεί σωστά, αρχίζουν να συσσωρεύονται οι τοξίνες, τις οποίες ο οργανισμός με κάποιον τρόπο πρέπει να τις αποβάλει. Και σε αυτή την περίπτωση το δέρμα είναι μία διέξοδος. Η δερματίτιδα, το έξεμα, η φαγούρα, τα εξανθήματα, η ψωρίαση και η ακμή είναι μερικά από τα συμπτώματα που αποτελεί ένδειξη υπατικής δυσλειτουργίας ή μελλοντικών υπατικών προβλημάτων. Οι περισσότερες συμβατικές θεραπείες για δερματικά προβλήματα χρησιμοποιούν κρέμες ή φάρμακα για την καταστολή του προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιλύεται η αιτία του προβλήματος, αλλά το σύμπτωμα. Εκτός των άλλων, αυτά τα ισχυρά φάρμακα έχουν μία σειρά από παρενέργειες. Φίλοι μου, θα ήθελα να γράψετε στα σχόλια αν έχετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα. Και τώρα θα ήθελα να σας προτείνω να δείτε άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Στο βίντεο εξηγώ τις τροφές που αγαπά το σηκώτη μας. Τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω στο πρώτο σχόλιο. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί μου άρεσε και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς!